άλλες οικογένειες που μπορεί τέλος πάντων να μην πήγαν τα πράγματα τόσο καλά και να προχώρησαν και οι δύο τις ζωές τους, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η αγάπη. Να ρωτήσω κάτι που με λέει. Ρώτα κάτι από εκεί που σε ενδιαφέρει, ναι. Δεν το ξέρουν ότι υπάρχει φωτογράφος εκεί. Πού να το ξέρουν. Έχουν κάτι παράθυρο. Έχουν κάτι παράθυρο. Και εγώ να πάω έξω να πάω παράθυρο τα κάτσω. Αγάπη μου, δεν όχι, θα πάω πίσω πίστεψε με, πίστεψε. Τι είναι, παιδάκι μου, αεροπλάνο. Πίστεψε με, άμα πας στην τουαλέτα. Γράφει εδώ, παιδιά, βλέμματα τρυφερότητα στον πρώην σύζυγό τη. Γιώργο, δεν θέλει να γίνει. Βρε, δεν είναι ο πρώην σχέση, χωρίσαμε και δεν θέλουμε να μα δουν παπαράτσι. Έχουν χωρίσει άνθρωποι. Μιλάνε για τα παιδιά του. Ο Άγγελο εδώ και ένα χρόνο νομίζω ζει με τον Γιάννη. Ζει με τον μπαμπά του. Και τα κορίτσια ζουν με τη μαμά του. Και προφανώ επειδή ο Άγγελο τώρα ετοιμάζεται να πάνε σπουδάσει του χρόνου στο εξωτερικό, έχουν συναντηθεί εδώ και είναι επειδή ξέρω. Αφορά σε ένα γεύμα πριν από τις γιορτές. Δηλαδή είναι πρώικος αημέρου το θέμα αυτό. Καλά, το οποίο θέλω να σου πω ότι το 2020 έχουμε και ένα τηλέφωνα. Αν θες να συζητήσεις κάτι. Δημήτρη μου, είχε φέρει δώρα ο κύριος Λάτσιος. Είχε σακούλες με δώρα για τα κορίτσια. Φεύγοντας τις πήρε η Ελένη Μενεγάκη μαζί της. Πλήρωσε ο Γιάννης Λάτσιος το λογαριασμό. Να τα πούμε με διάφοροι.